Ερχόμενοι από τον Βαλτεσινίκο, τελείως συμπτωματικά, με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Γιανακούρα από μια εκδήλωση, αντικρίσαμε στο δρόμο ένα θέαμα το οποίο σταθήκαμε και το επεξεργαστήκαμε. Μας λυπεί ιδιαίτερα και μας προκαλεί και ντροπή, επίοικος απαράδεκτο. Πινακίδες ντουφεκισμένες, πυροβολημένες, από επίδοξους τυφεκιοφόρους θα έλεγα, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι κυνηγοί, αν είναι διάφοροι οι οποίοι πυροβολούν για να δοκιμάσουν το όπλο τους ή για να δοκιμάσουν τα σκάγια τους. Εν πάση περιπτώσει, για οποιοδήποτε λόγο, αυτό που συμβαίνει μας λυπεί. Απαράδεκτο. Είναι πινακίδες χρήματα. Είναι πινακίδες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από την ΔΕΣΕ, πινακίδες που τις πληρώνουμε εμείς από την περιφέρεια, πινακίδες που τις πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες, πινακίδες που καθοδηγούν τους οδηγούς για την ασφάλεια στη διαδρομή τους. Πινακίδες οι οποίες είναι χρήσιμες στον κάθε οδηγό και στον κάθε άνθρωπο. Δεν μπορεί ο καθένας που χρησιμοποιεί ένα όπλο να του φεκάει τις πινακίδες. Προβλέπεται ποινή στο δικαστήριο και νομίζω ότι είναι αυστηρές οι ποινές όταν πυροβολούμε πινακίδες. Και εδώ εμείς τις είδαμε τυχαία, ενώ θα μπορούσαν σε όλο ακριβώς το οδικό δίκτυο, μπορεί να είναι κι άλλες. Τις είδαμε τυχαία από την εκδήλωση που γυρνάγαμε με τον αντιπεριφερειάρχη. Θέλω να τους πω ότι σε αυτούς που έκαναν αυτή τη ζημιά, ότι πρέπει να ντρέπονται και ότι δεν είναι χώρος ώστε να του φεκάνε τις πινακίδες δοκιμάζοντας το όπλο τους. Αν θέλουν να δοκιμάσουν το όπλο τους, υπάρχουν τα σκοπευτήρια που μπορούν εκεί να πάνε και να, να κάνουν το αγαπημένο τους χόμπι. Τη χαίρω τον πρόεδρο του Κοινού Συλλόγου Αρκαδίας, τον φίλο τον Γιώργο Τουρδίου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, για την ευαισθησία την οποία πραγματικά δείχνει για τις πινακίδες. Με ευκαιρία πανέχουμε και εγώ σήμερα για το θέμα αυτό. Το έχουμε δείξει και άλλη φορά. Δυστυχώς έχουμε κάποιες καταβολές ίσως από εξανατολών, οι οποίες δεν λένε να φύγουν. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές να έχουν πολλές πινακίδες καταστραφεί, είτε από όπλα, είτε από αυτοκόλλητα, είτε από οτιδήποτε γράφητη και αυτά. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφουν τις πινακίδες ότι πρώτον κάνουν ζημιά στην εθνική οικονομία, γιατί επί εποχής μας έχουν αρκετά λεφτά ξοδευτεί για πινακίδες. Αλλά δεύτερον και σημαντικότερον, ότι όταν καταστρέφει μια πινακίδα, δεν κατευθύνει σωστά τον οδηγό. Με αποτέλεσμα να μην ξέρει ο οδηγός, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που δεν φαίνεται καθόλου η πινακίδα είναι κατεστραμμένη, αν υπάρχει στροφή ή αν υπάρχει κάποιο επικίνδυνο σημείο του δρόμου. Είναι απαράδεκτο, είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι και είναι αμόρφωτοι. Το λέω για 9 ακόμη φορά. Πρέπει κάποτε να μην λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, να γίνουμε Ευρωπαίοι.